ένα σπιτικό κέικ είναι απόλαυση για όλη την οικογένεια. Ένα γρήγορο σπιτικό κέικ όμως είναι και περισσότερος ελεύθερος χρόνος για εσάς να απολαύσετε οικογενειακές στιγμές. Το Ferry, το Chef's Club και εγώ θα σας δείξουμε πώς να ετοιμάσετε ένα γρήγορο κέικ σε μόλις 3 λεπτά. Πάμε να δείτε τώρα πόσο γρήγορα και εύκολα θα ετοιμάσουμε αυτό το κέικ. Θα χρειαστούμε σίγουρα μία κούπα. Μέσα στην κούπα θα βάλουμε 4 κουταλιές αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 4 κουταλιές ζάχαρη άχνη και επειδή θέλω να το κάνω σοκολατένιο, θα βάλω και 2 κουταλιές κακάο. Αυτά θα τα ανακατέψω για να πάει παντού το κακάο και σε αυτό το σημείο θα σπάσουμε μέσα ένα αυγό. Θα πιέσουμε το αυγό με το κουτάλι ώστε να σπάσει ο κρόκος του και προσπαθούμε σιγά σιγά να το ανακατέψουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Ό,τι κάνουμε δηλαδή και σε ένα κανονικό κέικ. Από ό,τι βλέπετε τώρα έχουμε πάρει ένα ωραίο σοκολατένιο μείγμα. Τέλεια! Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε 4 κουταλιές γάλα ευαπορέ και 4 κουταλιές ηλιέλαιο. Θα συνεχίσουμε το ανακάτεμα για να ομογενοποιηθούν όλα μας τα υλικά με προσοχή για να μην μας πιτσιλίζουν τα υγρά. Το ανακάτεμα έχει τελειώσει. Μας πήρε μόνο ένα λεπτό και θα το βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων στα 1000 βατ για περίπου 3 λεπτά. Το κέικ μας είναι έτοιμο. 3 μόλις λεπτά χρειάστηκαν, μπήκε στο φούρνο και φούσκωσε. Σε ένα πιάτο, πολύ εύκολα, χωρίς να κάνουμε τίποτα, θα το ξεφορμάρουμε. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το κόψουμε και με ένα μαχαίρι. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει ψηθεί εσωτερικά. Σε μόλις 3 λεπτά. Μπορούμε να ρίξουμε λίγο κρέμα γάλακτος και το κέικ σε μόλις 3 λεπτά είναι έτοιμο. Όπως έχουμε και το Ferry για το πλύσιμο των πιάτων, που επειδή δράει ενάντια στα λύπη στη στιγμή, μας εξοικονομεί και αυτό χρόνο για να είμαστε περισσότερο με την οικογένειά μας. Να είστε πάντα καλά και να μαγειρεύετε ακόμα καλύτερα.